δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχει ένα τιμωρητικό χαρακτήρα. Η κυβέρνηση λέει ότι πέρασαν 8 μήνες, δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει η υγειονομική να είναι εμβολιασμένη. Εσείς τι λέτε? Επιτρέψτε να ξεκινήσω από μία φράση που σχετίστηκε με τον τελευταίο ανασχηματισμό, το οποίο μας προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Κύριος Πλεύρης, και δεν θα πάω στα παλιά. Δηλαδή, δεν θα πάω όταν το 2012, παραδείγματος χάρη, σαν βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου συναγερμού, έλεγε ότι το είχε καταθέσει αναφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο, λέγοντας ότι το ΑΜΚΑ είναι συνωμοσία της Ευρωμασονίας. Ας το αφήσουμε αυτό και ας το κρίνει ο καθένας που μας ακούει. Αλλά μέσα στο καλοκαίρι είχε δώσει μια συνέντευξη όπου έλεγε δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Δηλαδή, έχουμε σήμερα έναν Υπουργό Υγείας, ο οποίος πριν από 1,5 μήνα παραδεχόταν ότι δεν είναι δικιά του δουλειά να δώσει τη μάχη για να πείσει για τον εμβολιασμό. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί κατά την γνώμη μου εντάσσεται σε μια συνολικότερη στρατηγική της κυβέρνησης να μεταθέσει τη δικιά της αποτυχία. Και αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε γιατί το ορίζω ως αποτυχία στις πλάτες της κοινωνίας. Κάπου, δεν θέλω τα νούμερα, τα έβλεπα το πρωί, σχεδόν, αν δεν κάνω λάθος, 6.100.000 με την πρώτη δόση που έχουν εμβολιαστεί. Είμαστε στο σύνολο του πληθυσμού σχεδόν 10 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για την πρώτη δόση και νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό είναι η ηλικία άνω των 80, και λέω άνω των 80 γιατί κατανοούμε όλοι ότι είναι οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, όπου το ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα είναι κοντά στο 73%, δηλαδή έχουμε 27% ανεμβολία τους, τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ξεπεράσει το 95% και προσαγγίζουν το 100%. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό και μόνο το στοιχείο ορίζει την αποτυχία. Τώρα, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, εμείς είμαστε κάθετοι. Στους υγειονομικούς πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Στους υγειονομικούς και τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφές στις μονάδες φροντίδας για ηλικιωμένους ανθρώπους και βάλουν τους συνανθρώπους μας. Τι δεν δεχόμαστε? Προφανώς υποχρεωτικότητα πρέπει να επιφέρει μια ποινή. Και αυτό είναι επίσης ξεκάθαρο. Δεν δεχόμαστε όμως την ποινή της απόλυσης. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε διαφορετικά. Αναστολή εργασίας. Η αναστολή εργασίας οδηγεί σε απόλυση. Η αναστολή εργασίας οδηγεί σε απόλυση. Είναι αναστολή εργασίας η οποία στερεί ολοκληρωτικά τον μισθό. Γιατί στο δημοσιοπαλληλικό επίπεδο. Να δούμε λίγο αυτό για την απόλυση, γιατί να το καταλάβει και ο κόσμος που είναι υγειονομικοί και μας ακούει, ξέρουν νομίζω ότι ισχύει. Σήμερα λοιπόν 3 Σεπτεμβρίου. Αν πάει κάποιος στις 10 Σεπτεμβρίου και κάνει την πρώτη δόση του εμβολιασμού, με βάση και αυτό που είπε χθες ο κ. Πλεύρης, αυτό είναι μια καινούργια έντεξη. Ωραία, με βάση το προηγούμενο θα γίναγε στις 24 στη δουλειά του. Τώρα θα γυρίσει στις 11. Άρα δεν απολύεται αυτός ο άνθρωπος, εφόσον εμβολιαστεί έτσι. Εντάξει, για αυτούς οι οποίοι δεν θα δεχτούν να εμβολιαστούν, στο τέλος της διαδρομής της αναστολής υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της απόλυσης. Εμείς το λέμε αυτό, δεν πρέπει να προχωρήσει έτσι. Και να σας πω και κάτι διαφορετικό. Ακόμα και αν εντός εισαγωγικών κερδιθεί η μάχη μέσα στα νοσοκομεία, και λέω εντός εισαγωγικών, γιατί για να έχουμε και μια εικόνα, ειδικά στους γιατρούς, μιλάμε για ένα ποσοστό εμβολιασμού ή ανθρώπων που έχουν νοσήσει, άρα έχουν αυτή τη στιγμή ακόμα την ανοσία, μέχρι να ανοίξει κουβέντα για την τρίτη δόση, γιατί είναι μια ανοιχτή συζήτηση ο ευρωπαϊκός. Ακριβώς. Μιλάμε για ένα τέτοιο. Άρα το δικό μας άγχος είναι ότι με τον τρόπο που προχωράει αυτή η ιστορία στους υγειονομικούς, δίνει ένα λάθος σήμα συνολικότερα στην κοινωνία και έναν κόσμο ο οποίος δεν θα τον κατάτασα στους αρνητές, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν φόβο. Δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο τώρα, δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε αυτό. Από τη μεριά της κοινωνίας πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Εντάξει. Πρέπει να πω, επειδή είμαστε δημόσια τηλεόραση και έχουμε ευθύνη, ότι είναι αδικαιολόγητος. Και δεν το λέω από μόνος μου, γιατί ξαφνικά έγινα επιστήμονας, αλλά γιατί έχουμε βγάλει 200 επιστήμονες σε εκπομπές μας τελευταίους 8 μήνες που λένε ότι είναι πράγματι αδικαιολόγητος. Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμβολιάστηκα και τις δύο δόσεις με AstraZeneca με το που άνοιξε. Άρα νομίζω ότι υποστηρίζω τον εμβολιασμό. Κανονικά νομίζω ότι είναι. Με αυτό δεδομένο πρέπει να υπάρχει διαφορετική ποινή. Ποια μπορεί να είναι μια διαφορετική ποινή? Μια διαφορετική ποινή είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην έρχονται σε επαφή με ασθενείς, να είναι σε άλλες εργασίες, να έχουν την υποχρέωση να προσέρχονται νωρίτερα στην εργασία τους και να μπαίνουν μέσα μόνο με αρνητικό τεστ. Εμείς αυτό προτείνουμε. Ξαναλέω, υποχρεωτικότητα πρέπει να υπάρχει σε αυτές τις κατηγορίες. Ούτως ή άλλως, ούτε η κυβέρνηση παρά τα προς-πίσω δεν έχει ανοίξει τη συζήτηση για τη γενικότερη υποχρεωτικότητα. Μία φράση μόνο όμως για την εξέλιξη του κοινωνικού. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα κριθεί εκεί η επόμενη φάση. Πολύ φοβάμαι ότι η επόμενη φάση θα κριθεί στα σχολεία. Και το λέω αυτό γιατί το σύνολο των επιστημόνων έσω έχω παρακολουθήσει, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που διαρκώς αλλάζει. Και νομίζω ότι όλοι μας διαρκώς μαθαίνουμε και ενημερωνόμαστε. Το σύνολο των επιστημόνων εκτιμά αυτή τη στιγμή ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι εξίσου επιθετική και στα παιδιά. Το να σχεδιάζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να ανοίξει τα σχολεία με 25 μαθητές ανά τμήμα ή ακόμα και 27 μαθητές ανά τμήμα, γιατί υπήρξαν τέτοιες αποφάσεις για λύκεια της Αθήνας, νομίζω ότι θα το πληρώσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή θα είναι μια πολύ λάθος απόφαση και πραγματικά φέτος δεν έχουμε την πολυτέλεια για τρίτη χρονιά να μην λειτουργήσουν τα σχολεία. Αν σπάσουν, ας πούμε, τα τμήματα σε πρωινά, απογευματινά. Όπου δεν μπορούν να βρεθούν παραπάνω αίθουσες και να είμαστε